Σε μάστιγα έχουν μετατραπεί για την Κρήτη οι ηλεκτρονικές απάτες. Απατεώνες στην προσπάθειά τους να αρπάξουν χρηματικά ποσά, αποσπούν κωδικούς και προσωπικά δεδομένα εξαπατώντας ανυποψία στους πολίτες. Οι συναντήσεις αυτές γίνεται μία αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους ομολογούν είτε ότι παραλίγο να πέσουν θύματα, είτε ότι κάποιος γνωστός τους είχε μία αντίστοιχη εμπειρία. Σίγουρα οτιδήποτε γίνεται, ακόμα και η κουβέντα που κάνουμε αυτή τη στιγμή, όλο και κάποιον θα αφυπνίσει. Και είναι σημαντικό ο καθένας, στον κύκλο τον οποίο βρίσκεται, να κάνει μία τέτοια κουβέντα, διότι έτσι βοηθάμε στο να ενεργοποιούμε το αισθητήριο των ανθρώπων και να ψηλιάζεται, γιατί αυτό που γίνεται μπορεί να χτυπήσει τη δική τους πόρτα. Αν δεν περιμένω, παραδείγματος χάρη, ένα δέμα από το ταχυδρομείο και μου λένε ελάτε να πάρεις το δέμα από το ταχυδρομείο, κάμε, γράψε κάτι, δεν ξέρω τι, φυσικά και θα αμέσως το καταλαβαίνει. Το κλείνει κατευθείαν το τηλέφωνο και δεν... Όπως θα καλούσα τους ειδικούς. Ο φόβος και ο τρόμος των ανθρώπων και κυρίως της τρίτης ηλικίας έχουν γίνει ηλεκτρονικές απάτες. Η ελληνική αστυνομία προειδοποιεί ανυποψία στους ηλικιωμένους πολίτες να μην απαντούν σε κανένα μήνυμα ή τηλεφώνημα αγνώστων στο ίντερνετ και να μην δίνουν προσωπικά στοιχεία. Νομίζω ότι το καλύτερο είναι να επικοινωνήσω με την αστυνομία. Αλλά το καλύτερο είναι πρέπει να υπάρχει ενημέρωση προληπτικά, δηλαδή να μην αφήσουμε να συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση. Ναι, και αυτό. Και ότι επειδή δεν γνωρίζουν, απλώς ανοίγουν πράγματα που δεν θα έπρεπε. Θα απευθυνόμουν στην αστυνομία, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Να ανοίγουν τα μηνύματα SMS, την έχει πατήσει μια φίλη μου, που στέλνουν... Ουσιαστικά για την παραγγελία σου, αν θες να δεις το στάδιο παραγγελίας. Σήμερα στάλθηκε στον τύπο και ένα δελτίο τύπου από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Είναι μια νέα μορφή πλέον απάτης, όπου με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης υπάρχουν χορηγούμενες διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για θαυματουργές κρέμες, για ευκαιρίες επένδυσης σε διάφορες επιχειρήσεις, οι οποίες μάλιστα μοιάζουν τόσο αληθοφανείς, καθώς φαίνονται αναγνωρίσιμα πρόσωπα σε αυτές. Είναι τα deepfake videos, τα ονομαζόμενα. Σχεδόν καθημερινά σε ολόκληρη την Κρήτη, πολίτες βλέπουν τραπεζικούς λογαριασμούς να μηδενίζουν, μετακυκλώματα να προχωρούν σε οικονομική αφέμαξη, ακόμα και ελάχιστων χρημάτων. Τόσο η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, όσο και η αστυνομία αναγνωρίζουν το μέγεθος του προβλήματος, κάνοντας λόγο για οργανωμένα κυκλώματα με εγκέφαλο και δομή που χτυπούν ανεξέλεγκτα σε όλη τη χώρα.